Είναι μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση και είναι άδικο σε μια στην παλαιότερη χώρα του πλανήτη την Ελλάς, στη μήτρα της ελληνικότητας και της ανέλυξης, εξέλιξης όλο τον πλανήτη, να βλέπουμε και να μας λένε και να μας βλέπουν ως τριτοκοσμικούς. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε στην υπηρετική μας χώρα δρομολόγια, άμα το θέλετε, τρένων, αυτοκινητόδρομων και στην υπηρετική αλλά και στην νησιωτική χώρα με τεράστια νησιά που έχουμε και να συζητάμε για να λέτε την Γερμανία ή τη Γαλλία πολιτισμένη επειδή έχει δρόμους λεωφορεία. Ο χάρτης που όταν γίναμε μέτοχοι στην Ευρώπη και καταθέσαμε τον πλούτο μας ήταν πολύ ξεκάθαρος. Έπρεπε λοιπόν από όλα τα χρήματα, όχι μόνο του ΦΠΑ αλλά και άλλες δεσμεύσεις που έχουμε και που προβάλλουμε και δίνουμε στην Ευρώπη, θα έπρεπε σήμερα η χώρα μας να είναι ισάξια και εφάμιλη με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που σημαίνει έχει γίνει μία, αν το θέλετε, άδικη κατανομή πλούτου, συμβολέων, προγραμμάτων στην Ελλάδα, εφόσον οι πολιτικοί στην Ελλάδα μέχρι τώρα, αλλά και τα κόμματα, όχι μόνο αδράνησαν, αλλά απήχαν από οτιδήποτε δίκαιο και δικαίωμα έπρεπε η Ελλάδα να εισπράξει μέσα από αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλω να ξεχάσει κανένας ότι για να μπούμε στην Ενωμένη Ευρώπη και στο Ευρώ, καταθέσαμε όλο μας τον πλούτο. Άρα, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να εκτελείται η καταστατική διαδικασία της συμφωνίας που είχαμε. Ανταυτού δεν έχουμε κανένα δρόμο, αλλά και ό,τι δρόμους έχουμε είναι γεμάτους διόδια. Είναι ιδιωτικοποιημένοι, τα αεροδρόμια μας είναι ανύπαρτα. Η υπηρετική χώρα είναι ένα χάλι μόνο με δύο μικρά δρομολόγια που μπορείς να διασχίσεις τη χώρα μας. Πραγματικά είναι ντροπή 2024 να είμαστε στην Ευρώπη και αυτό το χάλι να υπάρχει στην Ελλάδα μας. Αυτό θα διορθωθεί άμεσα με την Ελλήνων Συνέλευση στην Ευρωβουλή. Όχι μόνο θα πιέσουμε την Ευρώπη, δεν πιέζουμε κανέναν. Θα ζητήσουμε τα δίκαια και τα δικιά μας και θα γίνει οποιαδήποτε επανόρθωση λάθους που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Θα εκτελεστούν όλες οι συμβάσεις, όλος ο πλούτος και ό,τι έργο δεν έχει γίνει θα γίνει με πρόστιμο. Θα γίνει πραγματικά με πλούτο παραπάνω που πρέπει να συμβεί λόγω καθυστέρησής του.